Ειδήσεων. Φιλοξενούμε απόψε στις τομές τον Ευρωβουλευτή του Ακέλ Νεοκλή Σιλικιώτη. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Και καλησπέρα τον αναπληρωτή πρόεδρο του ΔΥΚΟ, τον κύριο Μάρκο Κυπριανού. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, έχουμε μια έξαρση της προκλητικότητας από την Τουρκία. Όποτε η Κυπριακή Δημοκρατία επιχειρήσει να κάνει ένα βήμα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Κύριε Κυπριανού, θα ήθελα έτσι να μου σχολιάσετε αρχικά, ξεκινώντας από εσάς, την απάντηση του Κυπριακού ΥΠΕΞ. Ναι, εντάξει, είναι μια γενική δήλωση, αλλά πρέπει να πάμε λίγο πίσω. Πρώτα απ' όλα, η Τουρκία έχει διαχρονικά κάποιες απαιτήσεις και εχθρικές θέσεις απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία. Να υπενθυμίσω, το 2008, ακριβώς λόγω των παρενοχλήσεων, τότε παγώσαμε το, ήμουν υπουργός, τότε παγώσαμε το κεφάλαιο της ενέργειας, το μεταξιακό, ήταν έτοιμο να ανοίξει κατά κρίβεια και το παγώσαμε λόγω της πρόκλησης της Τουρκίας. Και διαχρονικά τότε, από τότε συνεχίζει να παρενοχλεί. Ουσιαστικά έχει δικές της διεκδικήσεις, δεν δέχεται το δίκαιο της θάλασσας, δεν δέχεται την ΑΟΣ μας και διεκδικεί περίπου όλη την περιοχή για τη δική της ΑΟΣ, αλλά επικαλείται σαν πρόσχημα πολλές φορές τους Τουρκοκύπριους. Ενώ είναι φανερό ότι εμείς και είναι σαφείς οι θέσεις μας, τα ωφέλη της εκμετάλλευση του φυσικού αερίου και των άλλων πόρων θα ωφελήσουν όλο τον Κυπριακό λαό, αλλά πρέπει να υπάρξει λύση προηγουμένως. Τώρα, όσον αφορά τη θέση της κυβέρνησης, θα λέγω, όχι του Υπουργείου Εξωτερικών, ήταν σωστή η δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Όταν είχε παρουσιαστεί το πρόβλημα των Μπαρμπαρόσα την προηγούμενη φορά, υπήρξε εισήγηση του Υπουργείου Εξωτερικών, το είδαμε στο Εθνικό Συμβούλιο, για διάφορα μέτρα, τα οποία πολιτικά και νομικά, ναι, τα οποία δυστυχώς δεν προχώρησαν. Πέρα από την αναστολή συμμετοχής του Πρόεδρου στις ομιλίες, όπως θυμάστε, ακριβώς, όταν έληξε όπως έληξε αυτό το θέμα, περίπου σταματήσαμε εμείς για τεχνικούς λόγους τις έρευνες ή εταιρείες και το Μπαρμπαρός δεν ανανεώθηκε η Ναύτεξ τότε και δεν προχώρησε. Παρ' όλα αυτά, δεν προχωρήσαμε στα μέτρα. Εμείς πιστεύουμε, και αυτή είναι η θέση και του Δημοκρατικού Κόμματος, ότι θα πρέπει εκείνη η σειρά των μέτρων που είδαμε στο Εθνικό Συμβούλιο, που τα συμφωνήσαμε στην ουσία τα κόμματα στο Εθνικό Συμβούλιο, θα πρέπει να προχωρήσουμε ακριβώς διότι φαίνεται η Τουρκία δεν πρόκειται να τραβήξει πίσω και θα επιμείνει και όσο μπορεί θα παρενοχλεί. Θετικό βεβαίως, και τελειώσουμε αυτό, ότι οι εταιρείες δεν πτωούνται από τις απειλές της Τουρκίας. Ορίστε, κύριε Σιλικιώτη. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι απαράδεκτες και καταδικαστές οι δηλώσεις του εκπροσώπου του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Και θεωρώ ότι εντάξει, το μέτρο της σωστής απάντησης από την κυβέρνηση ήταν σωστή, ότι ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Έχει μεγάλη σημασία να υλοποιούμε βεβαίως, και εδώ είναι και η κριτική μας που ασκείται στην κυβέρνηση, είναι ότι πρέπει να υπάρξει ένας συνολικός σχεδιασμός και να προχωρούμε βήμα-βήμα, ασκώντας τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με αποφασιστικότητα. Και θα έλεγα δεν χρειάζονται πολλά και μεγάλα λόγια και διακήρυξη. Εκείνο που χρειάζεται είναι να προχωρούμε πάντοτε με σύνεση, να παίρνουμε μέτρα που να οχυρώνουμε την Κυπριακή Δημοκρατία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, και δεν αφαιρούμε μόνο ότι βγήκαμε σε τρίτο κύριο αδειοδότηση. Ξέρετε, εδώ και πάνω από μια δεκαετία έγιναν ενέργειες όπως η οροθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, η γεώτρηση στο οικόπεδο 12, ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος γύρος αδειοδότησης, και να πω ότι αυτό που επιτεύχθηκε ήταν δουλειά τεσσάρων διαδοχικών κυβερνήσεων. Από το 2003 ξεκινήσαμε πρώτα με την οροθέτηση της ζώνης της αποκλειστικής μαζί με την Αίγυπτο. Ήταν σημαντικό στο δεύτερο γύρο αδειοδότησης, και θέλω να το σημειώσω αυτό, ότι η παραχώρηση των δικαιωμάτων στο οικόπεδο 10 και 11, το οποίο βεβαίως μετά η Total το έχει επιστρέψει και βγήκε τώρα και είναι και το οικόπεδο που υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση. Αν δείτε πώς προβάλλει τα δικαιώματα της Τουρκία, μοιράζει τα οικόπεδα αυτά και θεωρεί ότι νοτίως αυτής της περιοχής είναι αποκλειστική οικονομική, είναι δικαιώματα μάλλον, είναι της Αιγύπτου. Το ότι εμείς όμως οριοθετήσαμε έγκαιρα τη ζώνη με την Αίγυπτο, ότι παραχωρήσαμε δικαιώματα για ιδιοτρίζει στο οικόπεδο 10 και 11, τότε κατοχυρώνει αυτό το πράγμα και οχυρώνει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Άρα, κατά την άποψή μου, έχει σημασία και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να παρθούν μέτρα και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τη διεθνή κοινότητα. Θέλω να σας σημίσω, όταν είχαμε την επέμβαση στα κυριαρχικά δικαιώματα
και με τον Μπαρπαρόσα, αλλά κυρίως με την Ναύτεξ. Δηλαδή ήταν επέμβαση στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου όταν κήρυξε μια βροχή Ναύτεξ. Να σας θυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε τότε βγάλει ένα από τα πιο ισχυρά ψηφίσματα καταδικάζοντας την Τουρκία και υπερασπίζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Απλά την δεδομένη χρονική στιγμή, κύριε Σιλικιώτη, και θα πάω στον κύριο Κυπριανού για το πρώτο σχόλιο. Το ίδιο ερώτημα θα υποβάλω και σε εσάς βεβαίως. Τη δεδομένη χρονική στιγμή έχουμε μια Τουρκία πολύ διαφορετική από ό,τι είχαμε πριν. Έχουμε μια Τουρκία σε μια μετά πραξικοπήματος εποχή. Είναι ένα ερωτηματικό το με ποια χώρα θα έχουμε να κάνουμε στο εγγύς μέλλον. Και θα ήθελα επ' αυτού ακριβώς την άποψή σας για αυτές τις απειλές και αν τη δεδομένη χρονική στιγμή πρέπει να τις αντικρίζουμε με διαφορετικό φακό από ό,τι προηγουμένως, δεδομένου ότι αυτή την ώρα θα το δούμε σε λίγο, τα γη Περτογάν τα βάζει τόσο με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, δεν πιστεύω ότι έχει αλλάξει ούτε ο Ερντογάν ούτε η Τουρκία. Απλώς έγινε πιο φανερό τώρα. Με τον ίδιο τρόπο συμπεριφερόταν και σκεφτόταν και απειλούσε και κινείτο και προηγουμένως. Όλη αυτή η βασική αλλαγή, θα έλεγα, δεν όσον αφορά την εξωτερική πολιτική του, είναι στο εσωτερικό ότι πλέον αποκτά τον πλήρη έλεγχο και βρήκε τη δικαιολογία για να εφαρμόσει μια ιονίδη δικτατορία στην ουσία. Αλλά αυτές οι θέσεις, οι απόλυτες και απαράδεκτες και επιθετικές και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπενθυμίσω πριν το πραξικόπημα, όταν συζητείται στις Βρυξέλλες η συμφωνία για το μεταναστευτικό με την Τουρκία, ο ίδιος ο Ερντογάν έβγαινε και έβριζε την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την οποία ζητούσε βοήθεια εκείνη τη στιγμή. Άρα δεν είναι κάτι καινούριο. Έχει αυτή την αλαζονία, έχει μία έπαρση και είναι και βέβαιος και πλήρως απρόβλεπτος. Όμως οι θέσεις τους, αν τις παρακολουθήσουμε διαχρονικά, είναι το ίδιο απαράδεκτες. Εμείς προειδοποιούσαμε για πολύ καιρό. Δυστυχώς κάποιοι πίστωναν ακόμα και στην Κύπρο με καλή θέληση τον κύριο Ερντογάν ότι θέλει να λύσει το Κυπριακό και θέλει να βοηθήσει και το καθεξής. Όμως τώρα νομίζω φάνηκε το πραγματικό πρόσωπο όταν έφυγε το προσωπείο. Εμείς θα πρέπει να αξιοποιήσουμε, και εγώ συμφωνώ με τον κ. Σιλικιώτη εδώ πέρα, το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τώρα φαίνεται να ξύπνησε ξαφνικά από ένα λίθαργο και να αντιλήφθηκε ξαφνικά περί τίνος πρόκειται Ερντογάν και Τουρκία. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το διεθνές δίκαιο, να συνεχίσουμε να χτίζουμε συμμαχίες. Και εγώ θέλω να τονίσω ότι το χτίσιμο συμμαχίων στην περιοχή δεν άρχισε τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι διαχρονικά από πολλές προηγούμενες κυβερνήσεις και πολύ καλά κάνει και το συνεχίζει και αυτή η κυβέρνηση. Άρα να χτίσουμε συμμαχίες μας στην περιοχή και νομικά και πολιτικά και να αντιμετωπίσουμε τις τουρκικές προκλήσεις. Οι δηλώσεις όμως όσο αφορούν και ειδικά του Πρωθυπουργού, ο οποίος ξαφνικά έγινε λαλίστατος και την περασμένη εβδομάδα όσο αφορά ότι οι χαρακτηρισμοί για μας ότι εμείς είμαστε που χαλούμε τη λύση και τώρα όσο αφορά το θέμα των εγγύσεων, δείχνουν ένα πνεύμα που αν ακολουθεί συνομιλίες δεν πρόκειται να προχωρήσουν, γιατί ξέρουμε ειδικά τα σημερινά θέματα που συζητούνται και αυτά που είπατε ότι θα συζητούν. Θα από το θέμα σιγά σιγά. Ναι, αλλά, θα το μαζέψουμε. Ναι, λοιπόν, αλλά ρωτάμε για Τουρκία και η Τουρκία μας ενδιαφέρει τόσο για την ΑΟΣ αλλά και για τη λύση του Κυπριακού. Και η Τουρκία, η οποία λέει ότι δεν μπορεί να συζητήσει καν τις εγγύσεις, σημαίνει ότι προσκάπτει συνομιλίες αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Κύριε Σιλικιώτη, το καταληκτικό σας σχόλιο. Εμείς ενδιαφερόμαστε να υπάρχει μια δημοκρατική Τουρκία. Μια Τουρκία που να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ελευθερίες των πολιτών της. Όσο πιο δημοκρατική είναι η Τουρκία, τόσο μπορείς ακριβώς να ελπίζεις ότι θα υπάρξει λύση στην Κύπρο. Πόρο απέχει από αυτό. Και με όσα συμβαίνουν σήμερα και όσα τα είδαμε τα τελευταία χρόνια με τις περιορισμών των δημοκρατικών ελευθεριών, τις σφαγές ενάντια στον κουρδικό λαό και ούτω καθεξής. Επίσης ενδιαφερόμαστε να υπάρξει μια πορεία της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα λειτουργήσει θετικά. Βεβαίως βλέπουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Βλέπουμε όμως να είναι σε ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς. Στη δεδομένη χρονική στιγμή και το ερώτημά μου ακριβώς, γι' αυτό ήταν και το ερώτημά μου, θα πρέπει να λαμβάνουμε πιο σοβαρά υπόψη αυτή τη στιγμή την Τουρκία. Θα πρέπει να φοβόμαστε περισσότερο, αν θέλετε να το πω πιο ξεκάθαρα. Ναι, αλλά εμείς, εγώ να το αντιστρέψω το θέμα. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι πιο αποφασιστική απέναντι στην Τουρκία. Όταν με βάση τη συμφωνία για το προσφυγικό, την οποία εμείς χαρακτηρίσαμε και στο Ευρωκοινοβούλιο απαράδεκτη, όταν διακηρύσσονται ότι η Τουρκία είναι μια ασφαλής χώρα,
με βάση αυτή την απόφαση και κάνει συμφωνία μαζί της για να της δώσει παχτουρούς χρημάτων, εκβιάζοντας η Τουρκία για το προσφυγικό, τότε δεν βοηθάς ακριβώς η Τουρκία να μπει σε μια πορεία δημοκρατικοποίησης, μια πορεία που να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες του λαού. Άρα χρειάζεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο απαιτητική, πιο αυστηρή σε αυτή την πορεία και βεβαίως να απαιτεί συνεχώς να υλοποιήσει η Τουρκία τις συμβατικές υποχρεώσεις που απορρίπτουν από την ενταξιακή πορεία σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά και τελειώνω με αυτό. Πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί. Ξέρετε, όταν απειλούσε τις εταιρείες και την Νόπολ με την Γεώτρηση και τις εταιρείες του δεύτερου γύρου αδειοδότησης, επειδή προχωρήσαμε και δείξαμε αποφασιστικότητα, η Τουρκία πρέπει να σου πω ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα άλλαξε ρότα. Έλεγε ότι το φυσικό αέριο από την Ελληνική Μεσόγειο είναι πιο ασφαλής και πιο βιώσιμο να πάει μέσω Τουρκία στην Ευρώπη. Άρα, όσο πιο αποφασιστικοί είμαστε, όσο χτίζουμε συμμαχίες με τις χώρες της περιοχής και αναδεικνύουμε τη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ενεργειακό και την Ανατολική Μεσόγειο, τόσο θα ελπίζουμε ότι θα μπορεί να προχωρήσει και η λύση του Κυπριακού και η αξιοποίηση των κοιτασμάτων. Κύριε Σιλικιώτη, κύριε Κυπριανού, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στις τομές τα γεγονότα. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να γυρίσουμε τώρα σελίδα ο τρόπος.